Δίνουμε προτεραιότητα στη σύνδεση με την Ειρήνη Ζαρκαδούλα. Γεια σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Όπως βλέπετε, έχω παρέα σήμερα. Είμαστε απέναντι από τον Ναό του Αγίου Ανδρέα πίσω μου με τον Επίσκοπο Κομάνων Μιχαήλ Ανισένκο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έφυγε στιγμή από το Κίεβο, από την αρχή του πολέμου και σίγουρα έχει να μας μεταφέρει την εμπειρία του. Μπορεί την έχουμε διαβάσει, αλλά πάντα έχει ενδιαφέρον από ανθρώπους που έχουν ζήσει από μέσα το τι έχει γίνει. Καλημέρα σας καταρχάς και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ειρήνη, για αυτή τη δυνατότητα της επικοινωνίας. Και από την Αθήνα, σεβασμιότατε, την καλημέρα μας από την Αθήνα. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Πορτοσάλτε, όπως ξέρετε, είναι πολίτης. Ο Ναός του Αγίου Ανδρέα ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Οπότε εδώ είχε έρθει ο Οικουμενικός Πατριάρχης το 2021, όταν ήρθε στην Ουκρανία. Και λειτουργήσε. Να μας οπότε πει, Ειρήνη, είναι ο Σεβασμιότατος, ποια θυμάται αυτά τα 3 χρόνια ως τη δυσκολότερη στιγμή από την ώρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, που δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό σας? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, πρώτα απ' όλα, από πρώτες μέρες του αρχές του πολέμου, η παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου εδώ είναι αδιάκοπτη. Δηλαδή, πρώτες 3 μήνες δεν έφυγα πουθενά από το Κίεβο και ήταν, νομίζω, τα δυσκολότερη στιγμή, διότι κανείς δεν ήξερε τι θα γίνει. Μετά, βέβαια, συνεχίσαμε λίγο, αλλά αδιάκοπτα κάναμε θείες λειτουργίες και βοηθούσαμε στους ανθρώπους τουλάχιστον να πάρουν παρηγοριά, διότι όσο περισσότερο χρειάστηκε ήταν εδώ προσευχή και παρηγοριά. Και μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια έχουμε και υποστήριξη του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, κύριου Βαρθολομαίου, με προσευχές, με επιστολές και με δηλώσεις, διότι είναι πάντοτε στη πλευρά μας και βλέπουμε ότι η Μητέρα Εκκλησία δεν άφησε τα παιδιά τους και η παρουσία της ήταν πάντοτε εδώ. Το τελευταίο διάστημα, Σεβασμιότατε, έχει δυσκολέψει, μάλιστα, έχει βαρύνει πάλι το κλίμα. Βλέπουμε τι γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ειρήνη Ζαρκαδούλα μας τα μεταδίδει κάθε μέρα. Πώς είναι η κατάσταση, μάλιστα, τώρα? Συνηθίζεται ο πόλεμος? Αυτό αναρωτιόμαστε όλοι που είμαστε μακριά. Εγώ να σας πω, δεν μπορούμε μήπως να πω όπως είναι, διότι έχω συνηθίσει και ζω όπως ζούσα και πριν, αλλά βέβαια, εντάξει, άνθρωποι δυσκολεύονται, αλλά πρώτα απ' όλα εγώ ασχολούμαι με τα εκκλησιαστικά, με πνευματικά, όχι τόσο με τις ειδήσεις. Πώς ήταν τις πρώτες μέρες, ειδικά όταν ο κόσμος, όταν έγινε η εισβολή, όταν ήρθαν οι Ρώσοι εδώ και έλεγαν ότι θα μπουν μέσα στο Κίεβο, πώς το ζήσατε όλο αυτό? Και τώρα ακόμη έχουμε τα βράδια, τις ειρήνες, ότι ο Πούτιν εξαπέλυσε τον πύρα Ορνισένκο. Τι γίνεται? Τι θα σας πω. Από πρώτες μέρες κανείς δεν ήξερε τι θα γίνει. Βέβαια, φύγανε πολλοί άνθρωποι, μετά έχουν γυρίσει. Αλλά τώρα, να σας πω ειλικρινά, όταν έχουμε και σιρήνες, εγώ δεν πάω στο shelter. Στο καταφύγιο. Διότι είναι συνηθισμένα τα πράγματα. Βέβαια, άνθρωποι, ακόμα όταν έρχονται στα ξενοδοχεία, τα έχουν συνέχεια. Αλλά είναι βέβαιο όμως, Σεβασμιότατο, ότι η κοινωνία θέλει τον παρηγορητικό λόγο της Εκκλησίας πάντως. Γιατί είναι μεγάλες οι απώλειες. Μεγάλες οι απώλειες. Είστε χίλιες και πλέον μέρες στον πόλεμο. Ανδρικός πληθυσμός δυστυχώς χάνεται, είστε στο μέτωπο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Σωστά. Καλή. Έτσι. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη, Σεβασμιότατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε καλά, πολύ, Ειρήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Καλημέρα. Από το ιστορικό κομμάτι του Κιέβου και όμορφη πόλη.